Οι φωνικές πλημμύρες άρρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους στη Νότια Γερμανία. Οι ειδικοί έκαναν λόγο για τη βροχή του αιώνα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τους θανάτους τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας πυροσβέστης. Τρεις ορεί ανασύρθηκαν από πλημμυρισμένα υπόγεια. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω σε ορισμένες περιοχές. Στην Ελβετία, η κατάσταση οδεύει προς αποκλιμάκωση. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία κυρίως κοντά στη Βασιλεία, όπου οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συνέγερμου. Στη Βόρεια Ιταλία, οδηγοί, ντρόουνς και ελικόπτερα αναζητούν τα ίχνη ενός άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Νωρίτερα, οι αρχές εντόπισαν τις ορούς δύο γυναικών, που εκτιμάται ότι ήταν στην ίδια παρέα. Οι τρεις φίλοι παγιδεύτηκαν σε ένα σημείο της περιοχής Φρίουλη Βενέτσια Γιούλια, όταν η στάθμη του ποταμού Νατισόνε άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα.